Σταύρο, καλημέρα καταρχάς. Ευχαριστώ που αποδέχτηκες να μιλήσουμε για το ιδιόμυλο συγκεκριμένα. Με χαρά και ό,τι μπορώ να σου προσφέρω σαν πληροφορία θα είναι ευχαρίστηση. Ωραία. Θες να μου πεις πότε είναι πλάκησες με το ιδιόμυλο, πώς έγινε? Είχαμε κάνει μια κίνηση κίνηση αλληλεγγύης με πολιτικά χαρακτηριστικά στο Μαρούς, το λέγαμε αλληλέγγυοι δρόμοι, η οποία είχαμε μπλακεί στις αγορές χωρίς μεσάζοντες. Αυτό έγινε γύρω στο 2011-12, κάπου εκεί. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν γύρω στο 2012 που κάναμε μία κίνηση στο Μαρούς για αγορές χωρίς μεσάζοντες. Σε αυτή την κίνηση εμπλακήκαν και ο Μανώλης και η Γεωργία, που ήταν οι άνθρωποι που μόλις είχαν συστήσει τότε το ιδιόμελο. Αναζητώντας χώρο για να κάνουμε τις συζητήσεις μας και τις συνελεύσεις μας, αυτοί προσφέρθηκαν να μας φιλοξενήσουν εκεί στο κομμάτι των συνελεύσεων. Και κάποια στιγμή, ενώ ήταν σε ομάδας ή και άλλες ομάδες, και έτσι βρεθήκαμε να κάνουμε μία συνέλευση των αλληλέγγυων δρόμων στις εργατικές πολυκατοικίες στο Μαρούσι, όπου εκεί είχαμε προετοιμάσει και κάποια τραγούδια σαν μια έτσι πολύ ερασιτεχνική χοροδία. Δεν είχαμε καν όνομα, δεν είχαμε... Η πρώτη μας παρουσίαση ήταν σαν τραγουδιστές μπάνιου, το λέγαμε. Ναι. Ακολούθησε μια πολύ μεγάλη συνέλευση για το τι σημαίνει αγορές χωρίς μεσάζοντες, τι σημαίνει δράση αλληλεγγύης, μεγάλη κουβέντα και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου της γειτονιάς των εργατικών. Ακολούθησε ένα πολύ ωραίο κομμάτι με τραγούδια και είχαμε φέρει και φαγητά. Έγινε ένα ωραίο γλέντι. Από εκεί και πέρα αυτή η ομάδα παρέμεινε, ενώ η άλλη ομάδα, οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, για πολλούς λόγους, χτυπημένη διπλά πολιτικά, διαλύθηκε. Όλη τη Γεωργία, τις άλλες ομάδες που κινούνταν εκεί πέρα. Παρακολούθησα αρκετές από τις παραστάσεις που κάνουν και εξακολουθώ και παραμένω, ας πούμε, σε διάφορα δραστηριότητες. Τώρα είμαι μέλος της... ας πούμε, θεατρικής ομάδας, παύλα διδασκαλίας που κάνει ο Μανώλης ο Γιούργος. Ωραία. Σταύρο, εσύ ξέρεις τι σημαίνει ιδιόμελο? Έχεις ιδέα? Ναι, είναι κάτι κάποιος όρος στη βυζαντινή μουσική, από ό,τι μου έχει πει η Γεωργία και θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι. Ναι. Okay. Είναι και κάτι στο τραγούδισμα των Βυζαντινών ύμνων, υπάρχει κάποιος τεχνικός όρος που λέγεται ιδιόμελο. Ωραία. Από ό,τι θυμάμαι. Okay. Εντάξει, νομίζω ότι θα πάει καλύτερα μάλλον. Ελπίζω δηλαδή. Εντάξει. Εσύ λοιπόν, πέρα από τις εργατικές πολυκατοικίες και αυτό που μου αφηγήθηκες πριν ότι είχε γίνει, ο κόσμος που συμμετείχε στο ιδιόμελο ως ιδιόμελο, δηλαδή στις δραστηριότητες του ιδιόμελου του ίδιου, έτσι, σαν καλλιτεχνικός ας πούμε, και εντάξει και ευρύτερα πολιτικός χώρος, είχες καταλάβει, ήξερες να υπάρχουν άνθρωποι από την γειτονιά που να το πλαισιώνουν? Δηλαδή είχε τέτοια αντιμετώπιση ή υπήρχε ψηλό αδιαφορία, ας το πούμε έτσι? Θα έλεγα ότι γενικά δεν συγκίνησε αντίστοιχα με την προσπάθεια που έγινε. Δεν πλαισιώθηκε, όχι, από τη γειτονιά. Έφερε όμως κάποιους ανθρώπους στις ομάδες μέσα, βραστηριοποιήθηκαν αρκετοί άνθρωποι. Δηλαδή, να σκεφτείς ότι τη δικιά μας στην ομάδα έχουν περάσει αθλητικά κοντά στα 50 άτομα. Αλλά αυτό δεν έφερε αντίστοιχα κόσμο που να στηρίξει πιο δυναμικά, ας πούμε, τις δράσεις. Έχω μία αίσθηση ότι ο κόσμος σαν να μην ακούει αυτό που τον καλείς, ιδίως όταν έχει να κάνει με ζητήματα πολιτισμού,
θεάτρου, τραγουδιού, τέτοια πράγματα. Ναι. Προτιμάει ίσως κάτι πιο δοκιμασμένο, πιο εμπορικό. Okay. Θες να μου πεις λίγα πράγματα για αυτό που νομίζω άρχισες να μου λες πριν για τις αλληλέγγυες νότες. Δηλαδή, πώς εξελίχθηκε, τι πράγματα κάνατε. Ωραία. Οι αλληλέγγυες νότες λοιπόν ξεκινήσανε μέσα από μια άλλη ομάδα, όπως σου είπα, από τους αλληλέγγυους δρόμους. Η πρώτη σκέψη ήταν να πλαισιώσουμε τις δράσεις των αλληλέγγυων δρόμων και να κάνουμε και κάποιες συναυλίες, εκδηλώσεις όπου μας το ζητούσαν για κάποια δομή, κάποιο σύλλογο, κάτι στο Μαρούσι που μπορούσε να ήθελε, ας πούμε, να πλαισιώσει κάποια προσπάθειά του καλλιτεχνικά. Για παράδειγμα, έχουμε παίξει για συλλόγους ανθρώπων με ψυχικά νοσήματα, για συλλόγους καρκινοπαθών, για τοπικούς συλλόγους στο Μαρούσι. Η αρχική σκέψη ήταν αυτή. Μετά κάναμε και πολλές εκδηλώσεις στο Ιδιόμελο, όπου μαζεύαμε σε κάποιο κουτί χρήματα που εμείς μετά τα προσφέραμε σε κάποιο σκοπό ή και σε μέλη της ομάδας που κάποια στιγμή μπορεί να είχαν κάποια ανάγκη, ας πούμε, πολύ άμεση οικονομική. Χωρίς αυτό να γίνεται ούτε καν ενώσεις τους, δηλαδή γινόταν με συνεννόηση όλων των υπολείπων, ας πούμε, το. Στην πορεία αυτό που είχε πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ήρθαν άνθρωποι, εμείς ήμασταν όλοι οι περισσότεροι ανίβαιοι περί της μουσικής, πέρα από τη Γεωργία. Υπήρχε ένας άλλος φίλος, ο Άλκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή το αγκάλιασε. Αυτός ήταν πολύ καλός, είναι πολύ καλός κιθαρίστας και ακόμα παραμένει ενεργός, ας πούμε, στην παρέα αυτή. Πέραν αυτών των δύο δεν είχαμε μουσικούς πεπειραμένους. Στην πορεία όμως προσελκύσαμε αρκετούς, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τους είπε ένας φίλος, κάπου το ακούσανε και ήρθανε. Και όλοι αυτοί βάλανε, κάνανε μια προσπάθεια να μας δείξουν και πέντε πράγματα και βελτιώθηκε πολύ και σαν ηχητικό αποτέλεσμα στην πορεία. Και το δεύτερο που είχε πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αρχίσαν να ξεπιβάνε ιδέες να μην κάνουμε απλώς μια περατζάβα που θα λέει ο καθένας 2-3 τραγούδια, αλλά να στείλουμε μια θεματική παράσταση με τα τραγούδια. Νομίζω ότι μία από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη που έγινε με αυτό το σκοπό, ήταν μία που έγινε την περίοδο εκεί 13-14, όταν έγινε μια προσπάθεια από την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ιδιωτικοποιήσει το νερό, ή άνοιξε μια τέτοια κουβέντα. Είχαμε κάνει μια παράσταση που λεγόταν το νερό νεράκι, με τραγούδια γύρω από το νερό, ως αγαθό, ας πούμε, για όλους. Αυτό είχε μια ροή και μια ιστορία μέσα, δηλαδή περιλάμβανε διάφορα τραγούδια και θεατρικά κομμάτια και απαγγελίες και παίξιμο, που στείνανε μια θεματική ενότητα. Στο επόμενο χείρημα ήταν ακόμα πιο φιλόδοξο, δηλαδή είπαμε μια ολόκληρη ιστορία μέσα από τραγούδια, λεγόταν «Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα», όπου η βαλίτσα ήταν αφορμή για να βρίσκουμε σχετικά τραγούδια που είχαν να κάνουν με οτιδήποτε μπορεί να σχετίζεται με ένα ταξίδι, κυρίως με την καταναγκαστική μεριά του ταξιδιού. Δηλαδή το παίρνω μια βαλίτσα γιατί χωρίζω, παίρνω μια βαλίτσα γιατί με κυνηγάνε, παίρνω μια βαλίτσα γιατί είμαι πρόσφυγας. Και χτίσαμε μια σειρά τραγουδιών, την ιστορία από το 22 μέχρι τους πρόσφυγες που έρχονται σήμερα στην Ελλάδα από άλλα μέρη, μέσα από τραγούδια και μικρά, έτσι, εμβόλυμα θεατρικά. Δηλαδή αυτό ήταν λίγο, και όλα τα τραγούδια από εκεί και πέρα αρχίσαμε και τα παίζαμε, δηλαδή δεν έβγαινε κάποιος να πει ένα τραγούδι, ουσιαστικά το παίζαμε. Αυτό είχε αρχίσει και μάζευε ένα κύκλο γνωστών, φίλων, είχε μια σχετική επιτυχία, αλλά πέρα από εκεί, δηλαδή, ναι, δεν έκανε το μεγάλο αυτό που λέμε, το ότι
ήταν ένα σημείο αναφοράς για, για τη γειτονιά, ας πούμε. Υπήρχε απλώς ένας κύκλος ανθρώπων που το παρακολουθούσε. Η μεγάλη κάμψη έρχεται από το κορονοϊό και μετά, όπου βέβαια συμβήκανε και μερικά άσχημα γεγονότα, δηλαδή πολλά μέλη πρώην και νυν της ομάδας πέθαναν από διάφορα αίτια, αλλά σε πολύ μεγάλο αριθμό, δηλαδή το, μετράμε νομίζω 5 ανθρώπους από την ομάδα που φύγαν μέσα σε ένα διάστημα 2 χρόνων. Συν την κούραση της Γεωργίας, η οποία είχε και το μεγαλύτερο φορτίο σε όλο αυτό, δηλαδή ένα από τα λάθη της συλλογικότητας ήταν ότι υπήρχε μια επανάπαυση ότι είναι εκεί η Γεωργία, ας πούμε, δεν υπήρχε καταμερισμός του φορτίου της προετοιμασίας, και όταν κάποια στιγμή, ας πούμε, η Γεωργία δεν μπορούσε να το τραβήξει όλο αυτό μόνη της, γύρισε αριστερά, δεξιά και δεν είδε σχεδόν κανέναν, ας πούμε, από εμάς. Και εκεί δεν υπήρξε η αντίστοιχη πρωτοβουλία να το... Τώρα υπάρχει μια συνάντηση, μια πρωτοβουλία του Άλκη, μας έχει ξαναμαζέψει και προβάρουμε απλώς κάποια τραγούδια που κάποια στιγμή θα το κάνουμε το Φλεβάρι. Αυτό είχε... εντάξει, τώρα σήμερα είμαστε όλοι 10 χρόνια μεγαλύτεροι από όταν το ξεκινήσαμε, είναι και αυτό. Κάποια στιγμή είχαν έρθει αρκετά νέα παιδιά. Εγώ ένα από τα ωφέλη της προσπάθειας αυτής είναι ότι ήρθανε παιδιά που μετά πήρανε φόρα από εκεί και ασχοληθήκανε ακόμα και επαγγελματικά με τη μουσική. Δηλαδή είχε έρθει ένας φετσιρικάς ο οποίος έπαιζε εξαιρετικό πιάνο, ο οποίος συνεχίζει, έκανε μουσικές σπουδές, τώρα γράφει μουσική για θέατρο. Αυτός δεν εμφανίστηκε τόσο από εμάς, αυτός ήταν ψημένος, ήταν έτοιμος. Υπήρξε όμως ένα κορίτσι το οποίο σήμερα κάνει, ας πούμε, κλασικό τραγούδι, που ήρθε με τη μητέρα της απλώς για να συνοδεύσει τη μητέρα της στην αρχή. Την είχε πάρει ο μητέρας μαζί, μετά πήγε στην ομάδα, γλυκάθηκε και μπήκε σε αυτό το χώρο. Και άλλες κανένα δύο περιπτώσεις έτσι παιδιών. Νομίζω ότι ιδίως για τα νέα παιδιά που ήρθαν ήταν μια παιδευτική διαδικασία πολύ, πολύ σπουδαία αυτό που έγινε. Και ιδίως σε μια εποχή που ήδη το κομμάτι συλλογικότητα είχε αρχίσει να γνωρίζει μια κάμψη. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι που βέβαια απάντησες πριν, απλά λέω, ρε παιδί μου, αν το έχεις σκεφτεί και σε δεύτερο χρόνο, γιατί μου είπες ότι η γειτονιά, ας πούμε, δεν πολύ ασχολήθηκε, εντάξει, και ότι κάπως το έθεσε, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν δίνει σημασία ο κόσμος σε καλλιτεχνικές προτάσεις καινούργιες, κάπως έτσι δεν τέθηκε ή κάνω λάθος? Δεν δίνει. Ο κόσμος θέλει να πάει να δει αυτό που διαφημίζεται, αυτό που ξέρει σαν όνομα, αυτό που έχει μία αδιαφορία για το, και μια άγνοια για το πόσο ωραίο μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να δει, ας πούμε, στη γειτονιά μέσα. Αυτό εγώ έχω μια γενικότερη άποψη, ότι ο πολιτισμός είναι καθαρά πολιτική δράση. Συμφωνώ. Και δυστυχώς, ας πούμε, οι πολιτικές λογικότητες που έπρεπε να στηρίξουν τον πολιτισμό, στο είχα πει και κάποια άλλη στιγμή στο τηλέφωνο, δεν έχουν δώσει τη σημασία που πρέπει. Δηλαδή, το χρησιμοποιούν περισσότερο στο ότι ως αναγκαίο κακό παρά ως στόχευση και σκοπό. Δηλαδή και τα πολιτικά φεστιβάλ, ας πούμε, που γίνονται, η όλη ιστορία είναι να μαζέψουμε κόσμο, δεν είναι να παρουσιάσουμε κάτι το οποίο θα είναι συγκλονιστικά ωραίο ή αυτό. Είναι περισσότερο το μπούγιο παρά η ίδια η πρόταση. Και λίγο πολύ όλος αυτός ο χώρος έχει παραμερίσει το κομμάτι της πολιτιστικής, θα το πω, εκπαίδευσης του κόσμου του.
Και γι' αυτό παρατηρούμε και την συνολικότερη αδιαφορία για τα πολιτισμικά θέματα. Στο... Ναι. Ένας από τους λόγους, έτσι. Κοίτα, σε αυτό που λες τώρα μπορεί να είναι και κάτι άλλο, ότι ο κόσμος αυτός έχει συνηθίσει σε ορισμένα... Δηλαδή, υπάρχουν πρότυπα στην κρατεά, στον κρατεό πολιτισμό, τέλος πάντων, σε αυτό που παράγει ο τόσο πολιτισμός, αλλά και από την άλλη πλευρά, και σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν πάλι κάποια κρατεά πρότυπα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το πανκ. Ναι, πόσος όμως είναι ο κόσμος του πανκ, ας πούμε. Δεν αφορά καν... δηλαδή, υπάρχουν συλλογικότητες που παλιότερα υπήρχαν, στρέφονταν γύρω από το πανκ, έτσι. Δηλαδή το... Σωστό. Αυτό ήταν ένα πολιτισμικό κίνημα τότε. Σήμερα δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή σήμερα πάμε απλώς επειδή είναι πανκ. Ναι, επειδή... Αυτό σου λέω, ότι αν ας πούμε στο Ιδιόμιλο έπαιζε μια πανκ μπάντα, ή αν εσείς είχατε φτιάξει μια πανκ μπάντα για παράδειγμα, υπάρχει μια πιθανότητα να ερχόταν κόσμος, δηλαδή να ερχόταν νεαρό κόσμος της περιοχής, ας πούμε, και να εμπλεκόταν με αυτό, λέω εγώ τώρα. Δηλαδή, η κλασική... Νομίζω ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να ερχόταν να κάναμε κάτι σε μετρά, όχι με πάνω. Αντάξει, ναι ρε παιδί μου. Απλά εγώ μιλάω τώρα για το χώρο αυτόν που έχει κάποιες συγκεκριμένες, πώς να σου πω, προτιμήσεις, ας πούμε. Δηλαδή και στα φεστιβάλ τα μεγάλα, τα πολιτικά, τα μεγάλα, τα αντιρατσιστικά, ας πούμε, όσο μεγάλα και να είναι. Δεν θα ακούσει τώρα εύκολα να παίζει ο άλλος κλασική κιθάρα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Ναι, σύμφωνο. Μπορεί να είναι και ένα θέμα αυτό. Απ' την άλλη, πιστεύεις ότι, θεωρείς ότι μπορεί να είναι και θέμα του, πώς να σου πω τώρα, των ανθρώπων της περιοχής. Δηλαδή, αν αυτή η προσπάθεια γινόταν στο κέντρο της Αθήνας, μπορεί να είχε άλλα χαρακτηριστικά. Πιστεύω πως θα ήταν σίγουρα και σε ποσοστό. Εντάξει, το κέντρο είναι και πιο πυκνό, έτσι, έχει πιο πολύ κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, μένεις στην Κυψέλη και μπορείς να πας και στο Γκίζη που είναι πιο δίπλα, ας πούμε. Mm-hmm. Εδώ πέρα είναι και πιο δύσκολη μετακίνηση και σίγουρα και τα χαρακτηριστικά είναι, μάλλον τα ανακλαστικά είναι πιο αμβλημένα. Δεν είναι. Mm-hmm. Σίγουρα παίζει ρόλο. Αλλά παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μία κάμψη. Δηλαδή, ας πούμε, και ο Θοδωράκης όταν βγήκε τη δεκαετία του 60, ας πούμε, δεν ήταν το κυριαρχό ούτε καν της νεολαίας, ας πούμε, το... Ναι. Δημιουργήθηκε όμως ένα πολιτικό κίνημα γύρω από αυτό που το στήριξε. Mm-hmm. Δεν υπήρχε... Δηλαδή, το πολιτικό κίνημα με τον πολιτισμό πρέπει να βγαίνουν χέρι-χέρι, αλλιώς είναι κουτσάκια τα δύο. Ναι. Σωστά. Άρα, κατακλείδι, καταλαβαίνω ότι δεν θεωρείς ότι η προσπάθεια να μένει, ρε παιδί μου, αυτή είχε βλέψεις και έχει ακόμα, φαντάζομαι, γιατί ακόμα λειτουργεί το Ιδιόμελο. Απλά καταλαβαίνω ότι δεν αντιστοιχήθηκαν οι βλέψεις με το τι συνέβη τελικά, με τη συμμετοχή του κόσμου. Γιατί φαντάζομαι ένας από τους σκοπούς σας θα ήταν να συμμετέχει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται και ο κόσμος που δεν ξέρει και από αυτά κιόλας, έτσι. Ναι, κοίταξε, σε αυτό το κομμάτι σίγουρα πέσαμε τελείως έξω. Mm-hmm. Η παράπλευρη ωφέλεια βέβαια ήταν ότι αυτό εμάς μας έδωσε μια διέξοδο και δημιουργεί και μια διέξοδο εκτόνωσης. Δηλαδή για μας ήταν η ψυχοθεραπεία μας, ότι πηγαίναμε εκεί μια-δύο φορές την εβδομάδα και τραγουδούσαμε και πίναμε τα τσιπουρά μας και τα λοιπά. Δημιουργήθηκαν πολύ όμορφες σχέσεις, παρέες. Και μπορεί να μην κατακτήσαμε εντός εισαγωγικών τη γειτονιά, αλλά την οικειοποιηθήκαμε σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, περπατώντας, ας πούμε, στο Μαρούσι, σε κάθε γειτονιά, ξέρω ότι υπάρχει ένας φίλος που μένει εδώ πέρα, μπορεί να τον πετύχω στον δρόμο, να μιλήσουμε. Και αυτό είναι πολιτισμική κατάκτηση. Θα έλεγα ότι δούλεψε περισσότερο για όσους συμμετείχαν παρά για αυτούς τους οποίους θέλαν να απευθυνθούν αυτοί που συμμετείχαν. Η προσπάθεια αυτή. Κατάλαβα. Είχατε κάποια επαφή ως ιδιόμελο, ως ομάδα, αλληλέγγυες, νότες με το Δήμο εδώ πέρα? Σας πλησίασε ποτέ, είχατε ή τίποτα?
υπήρχε μια επαφή κακώς νοούμενη με τους αλληλέγγυους δρόμους, όπου ο Δήμος μας κυνήγησε πάρα πολύ και ήταν ένας από τους λόγους που διαλυθήκαμε. Λέει, κάποια στιγμή μας έφερε και την αγορανομία, η οποία έκοψε πρόστιμα στους παραγωγούς που είχαμε φέρει. Ναι. Και αυτή ήταν και η τελευταία μας δράση. Γενικά η διοίκηση του Δήμου ήταν πάρα πολύ εχθρική. Εμείς εσκεμμένα δεν θέλαμε να έχουμε σχέση με το, με το Δήμο. Δηλαδή και σαν αλληλέγγυοι δρόμοι, τυπικά πήγαμε και ζητήσαμε κάποια στιγμή να κάνουμε χρήση κάποιων χώρων του Δήμου για τις δράσεις. Δεν πήραμε ποτέ απάντηση γραπτή στο αίτημα, αλλά κάθε φορά πηγαίναμε να κάνουμε τη δράση, βρίσκαμε αστυνομία και τέτοια πράγματα στο... εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Πάντως, και λόγω αυτής της συμπεριφοράς, κυρίως λόγω αυτής της συμπεριφοράς, θεωρούσαμε ότι ο Δήμος ήταν κάτι εχθρικό προς αυτό που θέλαμε να κάνουμε και δεν το... Έτυχε σε κάποιες εκδηλώσεις, δηλαδή είχαμε τραγουδήσει μία από τις πρώτες μας εκδηλώσεις για το Σύλλογο της Κασταλίας που κάνανε μια κοπή πίτας και ήρθαν εκεί και οι δημοτικοί άρχοντες και είπανε λόγους κτλ. Να συμπέσουμε στον ίδιο χώρο με τον τότε δήμαρχο τον Πατούλη. Αλλά δεν είναι, οι σχέσεις ήταν... πεταμένες, να το πούμε έτσι. Ναι, εντάξει, όχι... Αλλά όχι από την πλευρά σας. Ναι, από την πλευρά μας ήταν πιο εμφανής, από, από τη μεριά της του Δήμου πιο, πιο εντατικές. Κατάλαβα. Okay. Ωραία. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Τίποτα, καλή σου μέρα, Ηλία. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία στο project. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.